Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας 17 με 21 Φεβρουαρίου, όπως αυτές καταγράφησαν από το Sigma Live. Η προηγούμενη εβδομάδα άρχισε έχοντας στο επίκεντρο τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ιδιωτικοποιήσεις στη Βουλή. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε δώσει διαβεβαιώσεις ότι τα εργασιακά και συνταξιδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίζονται δια νόμου και αυτό δεν μεταβάλλεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τόνισε ακόμη πως το νομοσχέδιο διασφαλίζει το ρόλο της Βουλής. Ταυτόχρονα, έξω από τη Βουλή, πραγματοποιούσαν εκδήλωση διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι στη ΣΥΤΑ. Λίγες μέρες αργότερα, οι συντεχνίες της ΑΕΚ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες κινητοποίησεις. Κατέρχονται σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ενώ από την επομένη κλιμακώνουν τα μέτρα και δεν αποκλείουν ακόμη και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Εξάλλου, το ΑΚΕΛ έχει ετοιμάσει προσχέδιο απόφασης που θα θέσει ενώπιον της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα για τερματισμό της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων. Παρέτηση σοκ επευλήθη με το τέλος της εβδομάδας. Η Επίτροπος Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα Μανουέλα Μουσούτα Λαμπριανίδου ζήτησε γραπτώς απαλλαγή από τα καθήκοντά της. Μιλώντας στο Sigma Live, η κυρία Λαμπριανίδου είπε ότι η παρέτησή της ήταν για συνειδησιακούς κυρίως λόγους. Η παρέτηση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρασκηνιακά τώρα, η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου άσχετη με τα περί αποχώρησης του Δίκο από την κυβέρνηση, ενώ πληροφορίες του Sigma Live έκαναν λόγο για επικείμενες παρόμοιες κινήσεις. Στο μεταξύ, έντονες ήταν οι διεργασίες στο Δίκο και την εβδομάδα που μας πέρασε για το μέλλον της κυβέρνησης. Την Παρασκευή συνήλθε υπό την έτου σύνθεση το εκτελεστικό γραφείο, έχοντας στην ατζέντα το κοινό ανακοινωθέν στο Κυπριακό και το θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση. Οριστικές αποφάσεις αναμένεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις να ληφθούν τις αμέσως επόμενες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Πριν από τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου του Δίκο, Νικόλας Παπαδόπουλος και Μάρος Καραγιάν συναντήθηκαν στα γραφεία του Κόμματος. Σημαντικές χαλαρώσεις περιλαμβάνει το 27ο Διάταγμα Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές. Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, έχουν ικανοποιηθεί όλα τα ορόσημα του δεύτερου σταδίου και επομένως είναι εφικτή η περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων ως ακολούθως. Πρώτον, κατάργηση των περιοριστικών μέτρων αναφορικά με τις καταθέσεις προθεσμίας. Δεύτερον, αύξηση του υφιστάμενου ορίου αναφορικά με τη μεταφορά χρημάτων εντός της Δημοκρατίας ανεξαρτήτως σκοπού, ανά φυσικό πρόσωπο μηνιαίως από 15.000 σε 20.000 ευρώ και ανά νομικό πρόσωπο μηνιαίως από 70.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το διάταγμα για τις διεθνείς τράπεζες εκδίδεται χωρίς καμία αλλαγή. Η περίοδος ισχύως και των δύο διαταγμάτων είναι 35 μέρες. Συνεχίστηκαν οι διεργασίες για το Κυπριακό και την προηγούμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη συναντήθηκαν οι διαπραγματευτές, οι οποίοι δύο μέρες μετά είχαν χωριστές συναντήσεις με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το Κυπριακό εξάλλου συζήτησαν μεταξύ άλλων Ομπάμα και Ερντογάν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αμερικανός εκπρόσωπος είπε ότι ο Ομπάμα ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τον επικοδομητικό ρόλο στην Κύπρο για ανανέωση των συνομιλιών για διευθέτηση. Άλλη μια θέση που αξίζει να καταγραφεί είναι αυτή από την τουρκική αντιπολίτευση, ότι ο Ερντογάν θυσιάζει την Κύπρο για να επιμηκύνει τον πολιτικό του βίο. Συνέβη και αυτό την εβδομάδα που μας πέρασε. Υπό ανακαίνιση κατοικίας στη Λεμεσό, που θα χρησιμοποιείται ως επαγγελματικό υποστατικό, έβαλαν στόχο εγκληματικά στοιχεία τα οποία επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές και να στείλουν απειλητικά μηνύματα εκτοξεύοντας αντιαρματικό βλήμα, το οποίο ευτυχώς δεν εξεράγει. Μέσω των κατεχομένων φέρεται να προμηθεύτηκαν το αντιαρματικό όπλο RPG, οι δύο δράστες της επίθεσης της περασμένης Κυριακής, στην ανεγυρώμενη κατοικία που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως παράνομο καζίνο. Οι έρευνες εστιάζουν σε δύο Ελληνοκυπρίους από την επαρχία Λεμεσού. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Μετά τις αιματηρές ταραχές στο Κίεβο που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 75 ανθρώπους και από τις οποίες τραυματίστηκαν εκατοντάδες άλλοι, ελήφθη απόφαση για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Για την έναρξη διαδικασίας για το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, αλλά αποφασίστηκε επίσης και η επαναφορά του Συντάγματος του 2004, που προβλέπει περιορισμένες προεδρικές εξουσίες. Προηγήθηκε ανακοίνωση ανακοχής με την αντιπολίτευση, ενώ καταλυτικός ήταν ο διπλωματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αλλάξουμε θέμα, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή το πρωί σε ηλικία 60 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός και τραγουδοποιός Σάκης Μπουλάς, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο χαρισματικός καλλιτέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του επέδειξε γενναιότητα και αξιοπρέπεια, γράφει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Για να γυρίσουμε σελίδα και να αλλάξουμε κλίμα, με την πανηγυρική είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο Λεμεσού άρχισε αντιτσίγνο Πέμπτη οι δεκαήμερες καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού, οι οποίες κορυφώνονται με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση στις 2 Μαρτίου. Πάντα επίκαιρες οι απόκριες, φέτος ο Βασιλιάς Καρνάβαλος ονομάστηκε Μνημόνιος Ωμέγας. Εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε, όπως καταγράφηκαν από το Sigma Live.